Με ποινή κάθεση 8 ετών χωρί μάλιστα κανένα κατά 10 χθε ο Τεμελέ, δεύτερο βαθμού Λάισα, έναν 30χρονο κατηγορούμενο για ληστεία σε βάρο 59χρονη ληστεία που έγινε παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών τη. Μια βία η ληστεία σε βάρο τη 59χρονη, η οποία κατεθέσε χθε μέσα σε έντονη συναισιακή φόρτιση, καθώ περιέγραψε τα ω τρομακτικά βίωση στι δύο τα ξημερώματα τη 23η Ιουλίου του 2016, όταν δύο ληστέ εισέβαλαν στο σπίτι, την ξύπνησαν και με ένα κατσαβίδη τη είπαν Σήκω και θα σκοτώσουμε τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίε, από γενετικό υλικό βρέθηκε από τύπο 30χρονου Αλβανού υπηκόου του μοναδικού που παραπέμπθηκε ω κατηγορούμενο για τη ληστεία. Στη συνέχεια του αστυνομικού ρεπορτάζ συνελήφθη χθε το μεσημέρι στα Τρίκαλα από λοιπόν, αστυνομικού στήματο ασφάλεια Τρικάλων ένα άντα κατηγορούμενο για ληστεία σε βάρο ανήλικου και παραβίαση νομοθεσία περί αφιλτισμού. Ειδικότερα, προχθέ το βράδυ σε εδωτή πόλη άτομα κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του ανήλικου, ο οποίο φοβούμενο για τη σωματική του ακεραιότητα προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντα. Ωστόσο, οι δράστε τον καταδίωξαν και κατάφεραν τον εκ ενώ αφού τον ρώτησαν για τις οπαδικές του προτιμήσεις, τον χτύπησαν στο σώμα και του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε το κινητό του τηλέφωνο δελτίο αστυνομική ταυτότητας καθώς και κλειδιά. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών.